984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε ξενοδοχεία η φιλοξενία των φοιτητών του Πανεπιστημίου, οι αιστείες των οποίων κάηκαν από τη φωτιά την Κυριακή. Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε επίσης από το Ηράκλειο ότι σε πρώτη φάση κάθε φοιτητής θα λάβει έκτακτο βοήθημα 2.000 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων του αναγκών. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας θα περιμένει την κτηριολογική μελέτη του Πανεπιστημίου ώστε να συμβάλλει οικονομικά στην κατασκευή του νέου κτηρίου της φοιτητικής εστίας, ενώ προτίθεται να συμβάλλει εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις Βρετανικές Αρχές στην μεταστέγαση του εργαστηρίου φυσικής ιστορίας. Στο Ηράκλειο βρίσκεται κλιμάκιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα αναφορικά με τα επίπεδα των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, με έμφαση σε όμορα σχολεία και στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Στο Ηράκλειο και κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων από την καύση ινών αμιάντου με τις πρώτες μετρήσεις, όπως τόνισε ο Υπουργός, να δείχνουν πως εφαρεί. Οι μετρήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Η βούληση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα οι καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς, να στεγαστούν οι φοιτητές και να αποκατασταθεί η ακαδημαϊκή λειτουργία στο Πανεπιστήμιο. Και χαίρομαι που όλοι οι φορείς της Κρήτης συστρατεύονται μαζί μας για αυτή την προσπάθεια, είπε ενδεικτικά ο Υπουργός Παιδείας. Αναφορικά με τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, υποσχέθηκε να δοθούν χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την άμεση μεταφορά όλων των εγκαταστάσεών του που γλίτωσαν από τη φωτιά στο απέναντι λευκό κτίριο του παλιού Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο Κνωσού. Μία εγκατάσταση προσωρινή, όπως τονίστηκε, η οποία θα διαρκέσει έως ότου δημιουργηθούν νέοι υπερσύγχρονοι χώροι στο νέο Πανεπιστήμιο στις Βούτες σε βάθος χρόνου. Σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας στο Ηράκλειο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και την προστασία των πολιτών σε μια πόλη που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, είπε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυπίδης Κουκεδάκης στον 984. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε όπως αυτοί είναι δομημένοι, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια παλεύουμε με ελάχιστα μέσα να στήσουμε την πολιτική προστασία, είπε ενδεικτικά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, γιατί η πόλη είναι έτσι δομημένη. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, μπορούμε να την βελτιώσουμε. Θέλει λεπτομερέστερους σχεδιασμούς για κάθε γειτονιά, για κάθε χώρο, για κάθε δομή. Τα μέσα που μας παρέχονται για την πολιτική προστασία, οικονομικά και άλλα, είναι ελάχιστα. Το έχω πει 1.000.000 φορές, αλλά αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε πίσω, θα ξεσηκώσουμε και τις πέτρες γι' αυτό. Το ένα Έριξον, το τελευταίο αεροπλάνο, δηλαδή ελικόπτερο που ήρθε, που μεταφέρει σε 4 δεξαμενές 20 τόνους νερού, ενώ το άλλο, το μικρό, έχει ένα κουβαδάκι με 1 τόνο νερό, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αν δεν εδρεύει ένα τέτοιο μέσο στην Κρήτη, η απόσταση με την Αθήνα είναι μεγάλη. Χθες έκανε 2 ώρες και μισή να έρθει από Αθήνα. Μπορεί να καλύπτει και Πελοπόννησο, μπορεί να καλύπτει και Νότιο Αιγαίο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις για το τι χώρους πρέπει να ελέγξουμε ακαταπόλυτη προτεραιότητα, για να δούμε εάν οι δικές τους υποδομές για πυρόσβεση ελέγχονται κατά καιρούς, αλλά οι έλεγχοι θα ενταθούν, για να δούμε αν ας πούμε ενός νοσοκομείου τα μέσα πυρόσβεσης που πρέπει να έχει είναι ασφαλή, είναι επικαιροποιημένα, είναι ελεγμένα. Θα κάνουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό για όλες τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Σήμερα η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα οι διμερείς σχέσεις, η κατάσταση στο Αιγαίο, το Κυπριακό, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, οι ευρωπαϊκές σχέσεις, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο γεύμα που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, προς τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών, 20 και 15 ώρα Ελλάδος, ενώ το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στο Κονκόρντια.
Υπενιγμούς ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να διασωθεί ακόμα και αν δεν κυρωθεί στο δημοψήφισμα της 30ης Σεπτεμβρίου, αφήνει ο Υπουργός Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Νίκολα Ντιμητρόφ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γερμανική εφημερίδα ΦΑΣ, σημείωσε πως το δημοψήφισμα δεν συνιστά νομική προϋπόθεση για τη διαδικασία επίλυσης, προσθέτοντας πως η Συμφωνία των Πρεσπών χαρακτηρίζει την ψηφοφορία δυνατότητα και όχι αναγκαιότητα. Με ναι στο δημοψήφισμα μπορούμε να κατακτήσουμε την ελληνική αγορά, το μήνυμα του Ζόραν Ζάεφ, το νέο προς τους επιχειρηματίες της χώρας του. Την 108η θέση ανάμεσα σε 162 χώρες καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Διεθνή Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, καταγράφοντας επιδόσεις ανάλογες με της Κίνας. Η χώρα ανέβηκε μάλιστα 3 θέσεις στη σχετική κατάταξη με έτος αναφοράς το 2016. Τεράστια υψαλίδα με Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα Βαλκάνια. Πιο ελεύθερες εμφανίζονται ακόμα και οικονομίες όπως της Σαουδικής Αραβίας και του Αζερμπαϊτζάν. Βολές εναντίον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και το θέμα της σύλληψης των 3 δημοσιογράφων της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στους προσφυγικούς καταβλισμούς στην Μόρια της Μυτιλίνης ντροπή για την πατρίδα μας, τονίζοντας πως για το θέμα αυτό η κυβέρνηση φέρει αποκλειστική την ευθύνη. Μαζί με την κατάθεση του προϋπολογισμού με τη μορφή προσχεδίου τη Δευτέρα 1η του Οκτώβρη στη Βουλή, περιμένουν οι θεσμοί και κυρίως η Κομισιόν την αναλυτική αιτιολόγηση των ελληνικών κυβερνητικών θέσεων αναφορικά με τη μείωση των συντάξεων αλλά και με την ύπαρξη επαρκούς δημοσιονομικού χώρου για το 2019, 900 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα. Η έκθεση της Κομισιόν, που θα αποτιμά την πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, αλλά και τη γενικότερη πορεία της χώρας αναμένεται μετά τις 15 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων τοποθετείται στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα είναι ένα σημάδι της ανθεκτικότητας του λαού της, αναφέρει ο Κάλιν Αβερ Γιάντσε, Γενικός Γραμματέας του ESM, στο τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμά του προς τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας πως τώρα η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μόνιμη βάση, συνεχίζοντας να εξυγχρονίζει την οικονομία της. Μειωμένες επιστροφές φόρων, αυξημένα έσοδα αλλά και πολύ μεγάλη υπερσυγκράτηση δαπανών ακόμα και επενδυτικών στήριξαν το πλεόνασμα το οκτάμινο σύμφωνα με τη δεύτερη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για τη συγκεκριμένη περίοδο. Κρατικοδίαιτη η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕ. Είναι ξεκάθαρο πως η ισχυρή της κυβέρνησης για επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι τουλάχιστον κυβδηλή και οι υποσχέσεις της φρούδες. Εάν πραγματικά επιθυμούσαν την αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας, θα επανέφεραν το αντίστοιχο νομοσχέδιο του 2015 που απέσυραν μετά από τις πολύωρες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Έως την Παρασκευή θα πρέπει να έχει πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΜΦΙΕ καθώς και του φόρου εισοδήματος. Έως το τέλος του Σεπτέμβρη, 6,45 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν πληρώσει την πρώτη δόση του ενίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Ακολουθούν άλλες 4 δόσεις που λήγουν στα τέλη Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου ή Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, περίπου 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση των φόρων που έχουν βεβαιωθεί από την εκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό που πρέπει να πληρώσουν υπερβαίνει το 1,1 δις ευρώ. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί εκτός απρόοπτου το οικογενειακό επίδομα από το Α21 που αφορά 858.000 οικογένειες. Ο ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιήσει την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, ενώ όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή για το οικογενειακό επίδομα, αυτή θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες σήμερα, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει δικαιούχοι.
Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του Πανελλαδικού Προγράμματος ΚΕΑ, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Αυγούστου 2018. Στα 68.948.000 είναι το ποσό που θα καταβληθεί σε 306.196 δικαιούχους. Επιστολή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης προς το Γιάννη Δραγασάκη. Ζητά την παράταση τουλάχιστον ενός έτους του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, με την Ένωση να αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο νόμος προσέφερε σε χιλιάδες χρεωμένα νοικοκυριά σε περίοδο κρίσης μια ανάσα, ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν την οικονομική και κοινωνική τους βιωσιμότητα. Ο τελευταίος νόμος τώρα, του 2018, τον Ιούνιο του 2018, ψηφίστηκε η άρση του τραπεζικού απορρίτου για τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Εδώ θα πούμε ότι δεν ήταν και σωστότατο, διότι ο δανειολήπτης στην αίτησή του είναι απόλυτα ειλικρινής και εμείς το εξετάζουμε. Δηλαδή αν έχει καταθέσεις, αν έχει οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνει. Επομένως δεν χρειαζόταν, ήδη το έχει δηλώσει. Είναι ο δικαστής εκείνος, ο δικαστής ο οποίος αποφασίζει πλέον αν ενταχθεί κάποιος πολίτης στο νόμο ή δεν ενταχθεί. Θα θεωρούμε πλεόνασμα και θα θεωρούμε ότι έγινε με κάποιο τρόπο εκβιαστικά, διότι δεν υπήρχε αυτό όταν εγώ το 2012, διότι τα δικαστήρια σήμερα έχουν εγκαιτήσει από το 2012 και δεν μου απαγορευόταν τότε να έχω μια απλή κατάθεση για τον ΑΒ λόγο. Τώρα έρχεται και σου φτιάχνει νόμο και σου λέει δήλωσε. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έπρεπε να δηλώσεις πλέον, επιπλέον, γιατί τα έχεις δηλώσει. Δηλαδή το θεωρούμε καταχρηστικό και από το ίδιο το κράτος. Την ανιούσα έχουν ακολουθήσει οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας να μην ρίξει επιπλέον βαρέλια στην αγορά, αλλά και με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει στις κυρώσεις κατά του Ιράν. Το εκρηκτικό περιβάλλον συμπληρώνουν η κατάρρευση της Βενεζουέλας και η διαρκής αναταραχή στη Λιβύη. Η τιμή του Μπρεντ έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 80 δολαρίων και οι μεγάλοι οίκοι εμπορευμάτων βλέπουν επιστροφή των τιμών του πετρελαίου στα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2014. Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου φοβούνται ότι θα ανέβει κατακόρυφα, ζητούν από την κυβέρνηση βενζινοπόλες. Η θέρμανση είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να το δει η κυβέρνηση, λέει στον 984 ο πρόεδρος των πρατηριούχων στο Ηράκλειο, Λυκούργος Σαμόλης, επισημένοντας ότι οι επιβαρύνσεις θα αφήσουν και φέτος πολλά νοικοκυριά παγωμένα. Ο κλάδος φοβάται ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου, όταν ανοίξει η περίοδος διάθεσης του στις 15 του Οκτώβρη, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον κατά 16 με 17% θα φτάσει στο 1,25 ευρώ ανά λίτρο στις απομακρυσμένες περιοχές όπως επίσης και στα νησιά. Και εμείς έχουμε πάθει μια τεράστια ζημιά στο κλάδο μας, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν ένα καλό εισόδημα για τους πρατηριούχους, ενώ πλέον έχει σβήσει τελείως αυτό. Και πολλά πρατηρία σιγά σιγά κλείνουν και θέσεις εργασίας μένουν κενές. Σίγουρα ο ειδικός φόρος καταναλωσής πρέπει να εξαφανιστεί από το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο έχουν πει όλες οι ενώσεις ότι πρέπει να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο κόσμος να απολαμβάνει αυτό το κοινωνικό αγαθό. Αυτή η πατέντα, να το πω έτσι, είναι μόνο στην Ελλάδα. Ένας φόρος, πάνω στο φόρο να μπαίνει άλλος φόρος. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο ειδικός φόρος και πάνω στον ειδικό φόρο περνάει και το ΦΠΑ. Αυτό το κάνει απαγορευτικό. Αποζημίωση 211 εκατομμυρίων ευρώ ενδέχεται να διεκδικήσει η ΡΑΕ για το κλείσιμο των εργοστασίων της στην Κρήτη μετά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα. Η σχετική πρόβλεψη υπάρχει αναλυτικά στο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ για την τετραετία 2018-2022 και το συνολικό πακέτο των αποζημιώσεων που εξετάζει να διεκδικήσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ανέρχεται στα 269 εκατομμύρια ευρώ για τις μονάδες της σε όλα τα νησιά.
πολιτική κόντρα και παραιτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με φόντο το πολιτιστικό και την προωθούμενη έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Στη θελώδη συνεδρίαση και ενόψη της λήψης απόφασης σήμερα από την ΔΕΠΤΑΗ, σύσσωμη η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του πολιτιστικού υπέβαλε την παραίτησή της, ενώ ο πρόεδρος της επιχείρησης είπε πως η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, κάτι που σηματοδοτεί ουσιαστικά νέα παράταση, μιας και η σημερινή παράταση που έχει δοθεί προς τον ανάδοχο εκπνέει στις 4 Νοεμβρίου. Νέα παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης. Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Δημόκριτος Σαλούστρος, ανέγνωσε ψήφισμα με το οποίο ζητείται από τον Δήμο να βάλει γραπτός όρος στη νέα σύμβαση και το ΚΔΑΗ, Δήμος, ΕΣΔΑΚ και Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης να υπογράψουν για διατήρηση του προσωπικού και διασφάλιση των εργασιακών τους κεκτημένων. Υπογράφηκε στη Λότζη η σύμβαση για το έργο άρση ανομαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου. Προβλέπει το φρεζάρισμα και την ασφαλτόστρωση δρόμων και αυλών σχολικών συγκροτημάτων, καθώς επίσης και την ανακατασκευή οδών εντός των τυχών της πόλης του Ηρακλείου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.995.252 ευρώ. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 3 του Οκτώβρη εξήγηλε υπό ΕΟΤΑ για να μην περάσει η κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών, όπως και η περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Χορός καταλήψεων στα σχολεία του Ρεθύμνου. 4 τα σχολεία που τέλουν υποκατάληψη, η υπερασφάλεια, η ασφάλεια, η προσβασιμότητα των σχολείων, η κάλυψη των θέσεων με εκπαιδευτικούς στην πρώτη σειρά των ετοιμάτων των μαθητών. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο για τη διεξαγωγή της φετινής Ελληνογερμανικής συνέλευσης στη Χερσόνησο 1-3 Νοεμβρίου. Νερό, ενέργεια, απορρίμματα σε κλειστό πρόγραμμα συζήτησης από τον Αύγουστο. Συνεχίζουμε κανονικά τις προετοιμασίες. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση περί ακύρωσης, ούτε επίσημη ούτε ανεπίσημη, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Μαστοράκης στον 984. Την αντίθεσή του εξεδήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιάννης Λεονταράκης, παρότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι από τους οργανωτές της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, σημειώνοντας ότι στόχος του συγκεκριμένου φορέα είναι η άλωση δήμων και τομέων υποδοχής της χώρας από τους Γερμανούς μέσα από τέτοια φόρουμ. Παρέμβαση για το ίδιο θέμα στα πλαίσια της εκπομπής έκανε το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Επανορθώσεις, Αριστομένης Σιγκελάκης, χαρακτηρίζοντας το ρόλο του Δήμου Χερσονήσου και της Περιφέρειας ως δούριο, είπε, για τις γερμανικές επιδιώξεις άλωσης των τοπικών κοινωνιών, ώστε να σπάσει το μέτωπο για το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι ούτε στο ισοζύγιο το ότι αν κάνω μια δράση σε ένα σχολείο, σε ένα μαρτυρικό δήμο ή σε αν δώσω ένα μηχάνημα ή αν κάνω κάποιες άλλες παροχές, ότι μπορούν να μπαίνουν αντισταθμιστικά σε τέτοια κλίμακα με αυτό που υπάρχει απέτηση από τις τοπικές κοινωνίες και από το εθνικό μας ζήτημα. Η Γερμανία, εκμεταλλευόμενη την οικονομική τους δύναμη, τη θέση από την οποία είναι, αυτό που κάνουν αυτοί είναι προγεφυρώματα έτσι ώστε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου, όπως είναι το νερό, ενέργεια, τουρισμός, απορρίμματα, να περνάνε στο ηγετικό γερμανικό κεφάλαιο, τη γερμανική ηγετ. Έτσι το εισπράττω εγώ. Οι ίδιοι Γερμανοί της ομάδας δίστομο από το Αμβούργο, νομικοί, πολιτικοί που μας υποστηρίζουν, χαρακτηρίζουν την Ελληνογερμανική Συνέλευση δούριο ύπο της Γερμανίας για την δημιουργία πολιτικών πρεσβευτών για τα συμφέροντά της. Και λένε λοιπόν ότι ο στόχος είναι οι γερμανικές οφειλές και γι' αυτό τα κάνει η γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, αν εμείς κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε ότι άλλο η Δήμη και άλλο το μείζον εθνικό θέμα, κάτι το οποίο οφείλει να καταλάβει ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια όλοι, οφείλουν να καταλάβουν ότι αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας της γερμανικής στρατηγικής. Η διείσδυση στους Δήμους της Ελλάδας, η απονεύρωση του κινήματος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και το να αγκιστρώσουν τους Δήμους σε μια λογική συνεργασίας που διαρκώς θα περιμένεις κάτι, κάποιο αντάλλαγμα και την ίδια ώρα να μην διεκδικείς τα 341 δις εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα. Αλλάζει ο καιρός σταδιακά από σήμερα. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα και στην Κρήτη, κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η βόρειη ισχυρή άνεμη, η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές. Η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπόρου έχει χτυπήσει αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι ισχυροί βοριάδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Από τις πτώσεις σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να αναφερθεί πάντως κάποιος
τραυματισμός. Δελτίο τύπου και από το κεντρικό λιμενεργείο Ηρακλείου καλεί τους ιδιοκτήτες των ελεμινιζόμενων σκαφών να βοηθήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, καθώς όπως είπαμε αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Φωτιά τα ξημερώματα σε στάβλο, στο καλό χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Μέσα στο στάβλο υπήρχαν ζωοτροφές. 56χρονος Έλληνας συνελήφθη στα Χανιά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 293 γραμμάρια κάναβης και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ. Επιστολή 27 ευρωβουλευτών από 4 πολιτικές ομάδες, αριστερά, σοσιαλιστές, πράσινοι, φιλελεύθεροι, προς την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνη. Συνυπογράφει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, στην οποία εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις ολοένα και πιο σοβαρές και κρίσιμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και για τις σοβαρές απειλές για τη λύση των δύο κρατών που θέτουν τα σημερινά σχέδια για την ανασύνταξη των ορίων της Ιερουσαλήμ. Ένα ειδικό φορέα θα συγκροτήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά του Ιράν, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ιδίως στην αγορά πετρελαίου, ώστε να παρακαμφθούν οι αμερικανικές κυρώσεις, όπως ανακοίνωσε από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Συναγερμό στην Κύπρο, όπου σημειώθηκε η απαγωγή 2-11χρονών αγοριών έξω από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων στη Λάρνακα, Κύπρο. Το θέμα έχει αναστατώσει γονείς εκπαιδευτικούς, καθώς τα δύο παιδιά εξαφανίστηκαν έξω από το σχολείο. Πρόκειται για τους Θεμιστοκλή Ντόγκλη και Φίλιππο Σταματάκη. Οι γονείς των δύο παιδιών είναι Έλληνες. Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση, ο δράστης είναι ηλικίας 50 έως 60 ετών, ύψους 1,70 με 1,75 και με δεμένο το ένα του χέρι. Περίπου 500.000 παιδιά στη Λιβύη αντιμετωπίζουν άμεσα κίνδυνο στην Τρίπολη, όπου σημειώνονται φωνικές συγκρούσεις για σχεδόν ένα μήνα, ανακοίνωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία. Το State Department ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και για άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Πεντάγωνο. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες με γκολ στις καθυστερήσεις στο Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη και ανέβηκε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League. Ανασύνταξη δυνάμεων στον Όφη που μένει Ξάνθη για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου στην Ακριτική Πόλη. Με μια αγωνιστική τιμωρήθηκε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης από τον αθλητικό δικαστή της Super League για την ενέργειά του να χειρονομήσει εις βάρος των οπαδών του Όφη. Η αυλαία των ομέλων του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει σήμερα με το κριτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Παγκρίτιο, εκεί όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι ο τυπικά γηπεδούχος Όφη Ιεράπετρας και ο ΑΟΧ Κισαμικός. 9.84. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 με 6 μποφόρ, έως τους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Δουλγεράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.